Σελίδα θετικά απάντησε η ελληνοκυπριακή πλευρά σε ψεσινό αίτημα συγκατάθεση από τα Ηνωμένα Έθνη για διορισμό απεσταλμένου. Σημαντικό ότι βολιδοσκοπηθήκαμε. Σημαίνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη βλέπουν την προοπτική, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συζητήθηκε όνομα απεσταλμένου. Και αυτό ενώ ο Τατάρ πανηγυρίζει για τα 3 χρόνια από το παράνομο άνοιγμα της περίκλησης πόλης των Βαρουσιών. Κινητοποιούνται τα Ηνωμένα Έθνη εν πρώτη σε αναγνωριστικό επίπεδο, όπως φαίνεται και το διορισμό απεσταλμένου. Ψες, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απεκάλυψε, ζητήθηκε η συγκατάθεση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας. Ελπίζω να υπάρξουν θετικές απαντήσεις, θετικές εξελίξεις και από τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη και σύντομα ο Γενικός Γραμματέας να προχωρήσει σε μια τέτοια ανακοίνωση. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε βολιδοσκοπηθεί. Σημαίνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη βλέπουν την προοπτική, βλέπουν την αξία αυτού του διορισμού. Όνομα δεν έχει μπει στο τραπέζι της βολιδοσκόπησης. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο εάν η τουρκοκυπριακή πλευρά απάντησε θετικά. Αφήνει όμως το περιθώριο για έναν τέτοιο διορισμό, εξού και τα Ηνωμένα Έθνη εγκαινίασαν το νέο γύρο επαφών μετά τις διαζώσεις συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Νέα Υόρκη. Κατά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η ανάφλεξη του Μεσανατολικού καταρρύπτει την ορολογία που διεθνώς χρησιμοποιείται για μακροχρόνια άλυτα προβλήματα, όπως και στην περίπτωση του Κυπριακού. Αποδεικνύεται με το τι γίνεται στο Ισραήλ από χθες, δεν υπάρχουν αυτό που κάποιοι ονομάζουν σε διεθνές επίπεδο παγωμένες κρίσεις, παγωμένες διαμάχες. Βλέπετε από τη μια στιγμή στην άλλη τι γίνεται. Άρα για μένα είναι ακόμη μια ένδειξη της αναγκαιότητας να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν με επίλυση του Κυπριακού. Τίποτα, ο Ερσίν Τατάρ βόλταρε το μεσημέρι στο Βαρόσι, γιορτάζοντας τη θλιβερή επέτειο των 3 ετών από το παράνομο άνοιγμα της περίκλησης πόλης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη μέρα. Το άνοιγμα μιας ιστορικής περιοχής όπως το κλειστό Βαρόσι μετά από 46 χρόνια ενίσχυσε την κυριαρχία της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Και αναλύοντας ξανά τις θεραπείες που προσφέρονται για τους ιδιοκτήτες περιουσιών, αυτόματα τις ακύρωσε λέγοντας ότι η πλειοψηφία των ακινήτων στο Βαρόσι ανήκει στο ΕΦΚΑΒ. Δείτε σε λίγο. Λαμβάνει διαστάσεις στο θέμα απέλασης του Ρώσου δημοσιογράφου. Αφορούσε θέμα εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.